ραντεβού εδώ. Γιατί δεν είναι πίσω βάρτ, είναι κάτι, δεν ξέρω, τέχνη. Είναι σαν σκηνικό, δεν είναι. Δες το όλο αυτό, δες το. Η αλήθεια είναι ωραίο, είναι ένα πολύ ωραίο σημείο της Αθήνας, ξέρεις, λίγο της πιο σκοτεινής πλευράς της Αθήνας. Αλλά τώρα τι σκέφτηκα, μιας και μου κάνεις πάσα λοιπόν και μου μιλάς για τέχνη, λέω μήπως πάμε στην καλερί της Ρεβέκας Καμχή και κάνουμε έτσι μια συζήτηση περί τέχνης και πολιτισμού εκεί. Εντάξει, θα σε ακούσω, παρόλο που δεν φέρθηκες όμορφα σήμερα. Ξεκουράστηκες, φύγαμε. Τώρα θέλω να τα πετάξω όλα. Εγώ τώρα να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ θα με ρωτήσεις εγώ. Δεν έχεις... Εγώ απορώ, ας πούμε, γιατί φοράω γάντια. Έλεγαν ότι ο Λαέρτης φορούσε γάντια για να αποφύγει τα άγρια βατόμουρα. Περίμενε, για να καταλάβω. Έβαλε σήμερα γάντια γιατί αντιμετωπίζει τα μύδια σαν άγρια βατόμουρα. Είναι ωραία η ερώτησή σου. Όχι. Έχει πολλές θεωρίες επίσης. Τα είπαμε το Γάντι, είναι και αυτό. Εσύ στη ζωή σου φαντάζομαι έχεις αντιμετωπίσει και το καλό και το κακό. Βλέπω και το λευκό και το μαύρο Γάντι. Είναι οι δύο πλευρές. Το τρελαθώ. Ποιες ήταν οι πιο σκοτεινές πλευρές της ζωής σου και ποιες οι πιο φωτεινές? Φοβάμαι το σκοτάδι. Οπότε δεν μου αρέσει το σκοτάδι. Δεν κλείνω τα φώτα του σπιτιού μου. Πόμπετε, τι θα γίνει τώρα. Άρα σκοτεινές πλευρές μου ίσως ανακαλύψω μόνο στο θεατρικό σανίδι. Τι υπάρχει μέσα στην ψυχή μας, τι υπάρχει μέσα στο μυαλό μας. Η πολλή ψυχανάλυση θεωρώ και γενικότερα η ανάλυση των πραγμάτων δεν αποφέρει πάντα καλά αποτελέσματα. Έχεις κάνει ψυχανάλυση? Ναι, αλλά όταν δεν την είχα ανάγκη. Αν βρίσκεσαι σε πρόβλημα και λες αμάν, εγώ τώρα αυτή τη στιγμή χρειάζομαι μία βοήθεια. Θα πας να βρεις τον ψυχαναλυτή, δεν θα καταλάβεις τι σημαίνει ψυχανάλυση, διότι το πρώτο πράγμα που θα θέλεις πηγαίνοντας εκεί, είναι να γίνεις καλά. Άρα δεν καταλαβαίνεις τι είναι η ψυχανάλυση και τους δρόμους που σε βάζουν να περάσεις. Το κομμάτι, ρε παιδί μου, που είχε επηρεάσει τη ζωή σου είναι η απώλεια του πατέρα σου. Είναι ένα κομμάτι που ήταν ορόσημο για τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκες. Σαφέστατα. Μπορεί να ακουστεί ίσως περίεργο. Ότι καλώς έγινε, διότι αν δεν είχε συμβεί, δεν θα υπήρχε αυτός ο πυρήνας που δημιουργήθηκε μεταξύ μου, της μητέρας μου και του Αντώνη. Και μιλάμε για έναν πυρήνα γεμάτο από αγάπη. Εγώ δεν έχω λόγια για τη μητέρα μου. Δεν την είδα ποτέ να κλαίει μπροστά μου. Καταλαβαίνεις τι είναι αυτό? Δηλαδή, μία γυναίκα πολύ δυνατή. Και εγώ έκανα και διάφορα. Μικρό ήμουν πάρα πολύ καλό παιδί. και το κράτησες και μεγαλώνοντας. Δηλαδή, πώς να σε φανταστώσουμε στην εφηβεία? Τίποτα, λύτεψα ρε παιδί μου, λύτεψα. Άνοιγα την πόρτα, την άφηνα μισάνοιχτη. Έβαζα ένα χαρτάκι, για να μην ακουστώ κιόλας. Πρώτη φορά πήγα σε κλαμπ, τέλος πάντων, δισκοτέκ, όταν ήμουν 13, όπου ζητούσαν ταυτότητες. Εμένα δεν μου είχαν ζητήσει ποτέ. Ευτυχώς βγήκα αλόβητη μέσα από αυτό. Δεν χρειάζεται τώρα να πω τι ακριβώς έκανα, αλλά ναι, έκανα. Υπάρχει ματαδοξία στο επάγγελμά σας? Σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους δεν αρέσει. Εμένα, ας πούμε, μου έχουν πει πάρα πολλές, μυριάδες φορές έχω ακούσει αυτό. Θέλεις να προκαλείς? Δεν θέλω να προκαλώ, ρε αγάπη μου. Δεν θέλω, δεν με ενδιαφέρει. Ότι κάνω πράγματα, ας πούμε, αμυγός για να είμαι προκλητική και διαφορετική και ξέρω τι άλλες χαζομάρες έχω ακούσει. Υπήρξε μια περίοδος στα πρόσφατα χρόνια που τα μίντια, οι δημοσιογράφοι, οι κάμερες, οι παπαράτσι ήταν συνέχεια πάνω σου. Και για τη σχέση σου με τον Αλέξανδρο Λιγουρέζο. Αμάς δεν το ακούσω πια άλλο αυτό. Βοήθεια! Ποιο είναι το μεγαλύτερο ψέμα που έχει ακουστεί για σένα? Για την ηλικία μου. Θες να μου εξηγήσεις γιατί έχεις αιμονή με αυτό το πράγμα? Δεν έχω εγώ αιμονή, αγάπη μου. Να μην την πεις, απλά... Γιατί η Μερκούρη ξέρεις τι έκανε? Όταν ταξίδευε, έπαιρνε κάτι σε μορφή μπλάνκο, δεν ξέρω τι ήταν αυτό. Και μου τζούρωνε όταν πήγαινε και έδινε το... Το διαβατήριο. Ναι, διότι ο ηθοποιός, όταν εσύ του δίνεις σφραγίδα, οποιαδήποτε σφραγίδα,
το περιορίζει στην γάμα του. Επί περίοδο λάμδα. Γελά. Ναι, θα βάλω υπότιτλους. Ναι. Έλα, όλοι είναι έξυπνοι μετά, στο διάβολο βλέπουν. Μου κάνει πέσει να με φάνε με αυτό το πράγμα. Η Νατάσα Καλογρίδη γιορτάζει τα 50 πόσο μου, 54 μου, 55 μου, πριν από 4 χρόνια. Δηλαδή τώρα είμαι 60. Να μ' ακούς, με μεγαλύτερη σου Τάσο. Υπάρχει ένας τύπος όπου κάποια αιμονή, Παναγία μου, κάποια αιμονή έχει πάθει και μπαίνει και αλλάζει. Την ηλικία σου. Ναι. Εσύ στο αεροδρόμιο δεν είσαι στο διαβατήριό σου. Έτσι κάνω. Δεν κοιτάνε, κοιτάνε άλλα. Κάνω μια πολύ κλισέ ερώτηση. Μ' αρέσει την κλισέ. Σε φλερτάρουν οι άντρες. Και στον δρόμο, βεβαίως. Και στον δρόμο έχει πολύ ενδιαφέρον. Υποτίθεται ότι είχε κλείψει αυτό. Αλλά εγώ το βλέπω πολύ ζωντανό. Είσαι μόνη σου όμως. Δεν σε έχω ρωτήσει. Δεν το ξέρω αυτό όντως. Έχω εφήμερες σχέσεις. Δεν μπορώ. Γιατί είχες παντρευτεί κάποια στιγμή. Για να γιορτάσω τον έρωτα. Ήσουν πολύ ερωτευμένη τότε. Ναι, ήμουν πάρα πολύ ερωτευμένη. Το έκανα γιορτή. Όταν έκανες λοιπόν αυτό το γάμο, πίστευες το για πάντα. Μα για πάντα όμως αυτό θα μείνει μέσα μου. Έχει καταγραφεί. Άρα δεν είναι ο χρόνος που δίνει το για πάντα.